Γεια χαρά. Είπαμε, μην χάσουμε την συνήθεια. Είδατε προχθές για την επέτειο, τη μνήμη, δεν ξέρω πώς το επέτειο, ναι. Για την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Τα Εξάρχεια κάηκαν. Η μισή Αθήνα σχεδόν, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς και το γλιτώσαν αυτή τη φορά όλα μαζί. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οι αναρχικοί κατόρθωσαν να φτάσουν σε ταράτσες και ρίχναν από πάνω μέχρι και air conditioning. Ξέρετε, στο Ισραήλ το έχω δει καλύπτοντας δημοσιογραφικά. Πέτρα να χτυπάνε πάνω από ταράτσες στους στρατιώτες. Δεν ξέρω τι είναι επικίνδυνο. Πόσο μάλλον τέτοια μηχανήματα. Χώρια τα Μολότοφ, χώρια. Και δεν το ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια, δηλαδή το έχουν αφήσει έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό που με τσάντισε. Ούτε το γεγονός ότι στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου δεν κάναν τίποτα. Και οι μεναρχές λέει, εμείς φωνάξαμε, οι δε διάφοροι δομικοί λένε, δεν χρειάζεται καν τους φωνάξαμε, εσύ που γίνεται κακούργιο πρέπει να επέμβεις. Η κυβέρνηση λέει, ναι, μεν, αλλά και πώς, γιατί, διότι, και κάνει την παλαβή, αντί να βγει και να δώσει ένα τέρμα σε όλο αυτό. Και ούτε αυτό με εξενεύσε, γιατί έχω συνηθίσει. Αλλά αυτό που πραγματικά με εξενεύσε, αυτό που πραγματικά μου την έδωσε που λέμε, τα πήρα στην κράνα, είναι μία φωτογραφία ενός αστυνομικού, ο οποίος έχει πιάσει έναν διαδηλωτή και τραβάει μία με την ασπίδα του. Πω, πω, και έγινε το σώσε, τι λέει, τον έπιασε τον αυτό, να κάνουμε ένα κρίση, να δούμε. Βέβαια όλοι αυτοί που ζητάνε ένα κρίση, είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερά, είτε από το κέντρο, είτε αν έρχο βασιλόχουν του κομμουνιστές, όλοι αυτοί ένα πράγμα έχουν σε κοινό. Κανείς από αυτούς δεν έχει δεχτεί ποτέ τέτοια, πώς τον εμολότο. Κανένας από αυτούς δεν έχει μπλεχτεί σε τέτοιες εντάσεις για να καταλάβει τι σημαίνει. Θυμάμαι υπήρχε ένας πριν από 25 χρόνια, 30, όταν το Ισραήλ εδώ ήταν ό,τι πιο ανάθεμα υπήρχε. Έλεγε στο Ισραήλ και φοβόσαν θα φας τις φαλιάρες. Και έχουμε πάει σε μια άσχετη, πώς το λένε, μας έχουν πάει κάπου σε μια χώρα άσχετη, δεν υπήρχε καν, όχι με την, στην Ιταλία, τίποτα με τη Μέση Ανατολή. Και θυμάμαι υπήρχε ένας ο οποίος μας το έπαιζε στα νέα έγραφε τότε, ultra liberal και ξέρω εγώ τι και αυτό και... Και ήταν λέει σε μας περιγράφει ότι ήταν σε μια διαδήλωση και έπεσε δίπλα του κοντά. Πόσο κοντά του λέω ρε φίλε, μου λέει στα 10 μέτρα μία μολότο και Ζαν μου ήρθε να σηκωθώ να πάω να σκοτώσω τον κερατά αυτόν που την πέταξε. Ο ultra liberal ήταν η πρώτη φορά προφανώς που έτρωγε μολότο. Και έρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα πάλι της αστυνομίας. Είπαμε ότι σε οποιοδήποτε ευνομούμενο κράτος, σε μία δημοκρατία, ένας έχει το δικαίωμα της βίας και φυσικά όχι να εξαιρέτει βία, είναι το κράτος. Εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Όλοι έχουν το δικαίωμα της βίας εκτός από την αστυνομία. Έτσι και βγάλει όπλο, έτσι και δίνει, Έλεω, αν τον είχα λυστεί, θα έλεγα το εξής. Έχω δει και το καταδίκασα, δηλαδή μου φάνηκε τρελό, είπα αυτός έπρεπε να απολυθεί από την αστυνομία. Να συλλαμβάνουν άνθρωπο, να τον έχουν βάλει κάτω, να είναι δεμένος πια, χειροπόδαρα, και να τον βαράνε. Επί Παπανδρέου είχε γίνει αυτό, Ανδρέα, σε μία από τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Και λέω, είστε τρελοί, ρε. Τελείωσε το μπιάζα, βάλει το μπουζούρια σε αυτόν. Αλλά έλεος πια. Έχουμε καταντήσει όπως σας είπα. Όλοι να έχουν το δικαίωμα στη βία εκτός από την αστυνομία. Στο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επέμβει, εκεί δεν μπορεί να επέμβει, στα Εξάρχεια δεν μπορεί να πάει. Εδώ τους λένε, τους σταματάνε και τους ελέγχουνε. Αναρχικοί τους αστυνομικούς. Οι άλλοι επιτρέπεται να είναι μπροστά, αλλά χτυπάγανε τους αστυνομικούς. Πριν από μερικές εβδομάδες, θυμάστε μου, φαίνεται ήταν έξω από κάποιο υπουργείο, ήταν
και κάθονται, απαγορεύτηκε να αντιδράσουν. Είχε δώσει εντολή ο εκτόπου στρατηγός, τον οποίο υποτίθεται ότι περιμένουν ακόμα να δούμε τι ακριβώς έγινε. Μούση, που έλεγε και την κόρη μου, όταν ήταν μικρή. Όλοι αυτοί έχουν το δικαίωμα. Η αστυνομική απαγορεύεται. Και ξαφνικά ήρθε κάποιος αστυνομικός μέσα στην ένταση που γινόταν της κακομοίρας. Από τις ταράτσες ρίχναν εναντίον τους. Και του τράβηξε μία νασπίδα και πω, πω, πω. Και τι έγινε, ρε φίλε. Γιατί όλοι εσείς οι τόσο ανθρωπιστέ δεν καταδικάσατε και δεν ζητήσατε να γίνουν έρευνες ποιος έριξε από τα παράθυρα και από αυτά, ποιος σκότωσε στη Μαρφίνα, ακόμα περιμένουμε να δούμε και τόσα άλλα. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, εάν συνεχίσουμε αυτή, το πράγμα αυτό συνεχίσει έτσι, θα φτάσουμε σε αυτοδικία. Αν δεν μπορεί η αστυνομία, δεν της επιτρέπεται, την μπορεί, αν δεν της επιτρέπεται της αστυνομίας να προστατεύει τον μέσο πολίτη, θα φτάσουμε σε αυτοδικία. Και τότε να δούμε τι θα γίνει. Αυτά. Γεια χαρά.